περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα μαγαζί και τι κάνουνε. Κάθονται στο μαγαζί, ξέρω, πίνουν το ποτό τους, κάθονται στο πάσο που τους έχει βάλει ο μαγαζάτορας ή ο PR ή κάθονται σε ένα τραπέζι, στο μπαρ και χαζεύουν γύρω-γύρω. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι για έναν άντρα όταν θα δει μια κοπέλα, είναι στο μπαρ αυτός, στη μία πλευρά του μπαρ και, άλλη, και η κοπέλα είναι στην απέναντι πλευρά του μπαρ. Αυτός ο τύπος δεν ξέρει καν πώς να ελεγχθεί μέσα στο μαγαζί και να πάει από τη μια πλευρά του μαγαζιού στην άλλη. Νιώθει ότι θα ενοχλήσει, νιώθει κοινωνική πίεση, ότι θα ενοχλήσει, που θα παραμερίσει τον κόσμο, ότι θα φάνει άσχημο. Χάνει μόνο από αυτό. Μόνο επειδή δεν έχει αυτή την πυγμή να διασχίσει το πλήθος. Η νύχτα είναι σκληρή, είναι δύσκολο το κλαμπ, ειδικά όταν έχει πολύ κόσμο. Το ένιωσε και στο κλαμπ, πιέστηκε, έχει πολύ κόσμο και λες, πάει εδώ, δεν μπορώ να κουνηθώ. Αν δεν μπορείς να κουνηθείς μέσα σε ένα κλαμπ, πώς θα μπορέσεις να μιλήσεις αυτήν την κοπέλα με τσαμπουκά και δυναμισμό και να νιώσει ότι έχεις αξία να της προσφέρεις κάτι. Μια γυναίκα μόνο που θα δει, γιατί οι γυναίκες σκανάρουν τα πάντα. Έχουν πολύ μεγάλη κοινωνική αντίληψη. Σε βλέπουν με τον μπεις, όπως αυτή μου είπες για τη σερβιτόρα που μπήκαμε τώρα, ότι με κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω. Όχι μόνο εμένα, όλους. Απλά εγώ μπορεί να της άρεσα λίγο και γι' αυτό να με κοίταξε πιο πολύ. Οι γυναίκες με τον μπαίνει σε ένα χώρο, καταλαβαίνω από τη γλώσσα του σώματός, από το πώς κινείσαι, ποιος είσαι, τι είσαι. Γι' αυτό σου έχω πει, ακριβώς, σου έχω πει, η γλώσσα του σώματος είναι το νούμερο ένα πράγμα. Στέλνεις απίστευτα σήματα με τη γλώσσα του σώματος, με το πώς φέρεσαι. Δίνεις, χωρίς να μιλήσεις, δίνεις πάρα πολλές πληροφορίες. Όταν λοιπόν μια γυναίκα δει ότι εσύ είσαι ο τύπος που από τη μια πλευρά του μαγαζιού ξέρεις πώς να διασχίσεις όλο το μαγαζί και να πας να της μιλήσεις, ήδη είναι θετικά προδιαθετημένη απέναντί σου. Δεν χρειάζεται, πρόσεξε, όλοι έχουν την αντίληψη ότι πρέπει μια γυναίκα να με κοιτάξει, να κάνουμε το παιχνίδι με τα μάτια, να την κοιτάω, να με κοιτάει, να μου πει, να μου δώσει το πράσινο φως. Μόνο που θα σε έχει δει για ένα δευτερόλεπτο φευγαλέα. Αρκεί. Και θα σε. Μόλις δει ότι κινείσαι, γιατί κινείσαι προς αυτήν. Δηλαδή, αν εγώ είμαι εδώ και μια κοπέλα, εσύ είσαι κοπέλα και είσαι απέναντι στο μπαρ, σκέφτεται όπου αυτός ο τύπος με κοίταξε πριν τον κοίταξα. Και βλέπω κίνηση, παίζει να έρχεται προς τα δω. Και από τη μία, ξέρεις, νιώθει το φόβο του αγνώστου, γιατί και οι κοπέλες έχουν approach anxiety, έχουν άγχος όταν τις προσεγγίζει κάποιος, ειδικά αν είναι κάποιος που τους αρέσει. Και νιώθει αυτόν τον ενθουσιασμό, λέει, οπ, τι γίνεται εδώ. Και λέει, να, ένας τύπος που έχει αξία και είναι δυναμικός. Αυτή είναι η διαφορά με το αυτό είναι ένα αλφα μέιλ, θα λέγαμε. Αυτός είναι ο αλφα μέιλ. Ο αλφα μέιλ είναι αυτός που ξέρει πώς να επικοινωνεί αυτό που είναι, να μην τον νοιάζει άποψη του κόσμου και να προχωράει ευθεία, μπαμ. Εννοείται ότι πρέπει σε όλο αυτό να καλυμπράρεις και την κατάσταση, να έχεις κοινωνική αντίληψη. Να μην είσαι άογκανος ότι α, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και στα αρχίδια μου για εσάς, στα αρχίδια μου για τις επιπτώσεις. Αλλά δεν θα πρέπει να βλέπεις επιπτώσεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Να κάνεις φανταστικά σενάρια. Να σκέφτεσαι ότι αν διασχίσω τον μπαρ που έχει πολύ κόσμο, θα ενοχλήσω, ξέρω εγώ, τον τυπά που είναι από δίπλα και θα μου πει κάτι. Και αν μου πει κάτι και ενοχληθεί, στα αρχίδια μου είναι δικό του πρόβλημα. Είναι δικό του πρόβλημα που δεν έχει κοινωνική αντίληψη να καταλάβει. Είναι δικό του πρόβλημα που δεν έχει κοινωνική αντίληψη να καταλάβει ότι το μαγαζί είναι φυσικά, είναι γεμάτο, άρα είναι λογικό κάποιος που θέλει να περάσει να τον ενοχλήσει. Και αν ενοχληθεί, είναι ο ίδιος μαλάκας. Έχει ο ίδιος το πρόβλημα, όχι εσύ. Σου έχω πει ότι πάντα στο μαγαζί όταν μπαίνεις, παρατήρησε, όταν βγαίνεις στα μαγαζιά, παρατήρησε πώς φέρονται αυτοί οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, PR στο μαγαζί, υπεύθυνοι, είναι τα αφεντικά. Μπαίνουν στο μαγαζί και το μαγαζί είναι το σπίτι τους, είναι δικό τους. Και κινούνται, λύσονται. Οι σερβιτόροι λύσονται, κάνουν τον κόσμο στην άκρη να περάσω. Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι και εσύ ότι είσαι ο αρχηγός του μαγαζιού, ξέρω εγώ, είσαι ο PR, είσαι ο υπεύθυνος, είσαι το αφεντικό. Άρα έχω το δικαίωμα να περάσω. Πρέπει να περάσω. Πρέπει να κάνετε στην άκρη για να περάσω. Όχι με άσχημο τρόπο φυσικά να σμπρώχνεις, αλλά το να κάνεις το χέρι σου έτσι, αυτό που κάνω, βλέπεις, τους κάνω με το χέρι έτσι, ξέρεις τι, να περάσω. Και αν κάποιος ενοχληθεί, όπως ο άλλος που σου λέει τις μπρόχνεις, εκεί πέρα δεν απολογείσαι και λες, μα ρε φίλε, δεν βλέπεις, συγγνώμη, ξέρω εγώ. Λες, sorry bro, sorry. Δηλαδή με το sorry τι δείχνεις. Sorry bro, sorry φίλε, ό,τι θες να πεις. Sorry φίλε, ότι καταλαβαίνω πως έσμπρωξα. Δεν το έκανα με πρόθεση. Δεν το λες όλο αυτό, αλλά το επικοινωνείς. Δεν λες ότι όλο αυτό που σου λέω δεν το λες. Εσύ λες απλά sorry bro, sorry φίλε. Αλλά το sorry φίλε δείχνει ότι καταλαβαίνω ότι σε έσμπρωξα. Δεν το έκανα επίτηδες, αλλά θέλω να περάσω. Αλλά sorry φίλε, θέλω να περάσω. Αυτό, sorry φίλε, θέλω να περάσω. Και δεν ασχολείσαι να κάνεις συζήτηση μαζί του. Να αναλύσετε γιατί πρέπει να περάσεις. Ή να αναλύσετε ότι φταίει το μαγαζί που βάζει τόσο πολύ κόσμο και γίνεται το πανδαιμόνιο.
Ναι, σε όλα τα πράγματα. Στο πώς θα έρθω στο μαγαζί εδώ να παραγγείλω, θα πω με σιγουριά ότι θέλω να φάω αυτό. Δεν θα σκεφτώ, θα πω. Θέλω ένα σουβλάκι, ξέρω εγώ, πίτα. Θα πω. Λοιπόν, εγώ θέλω ένα σουβλάκι, πίτα, μπλα μπλα μπλα. Αυτό. Τέλος. Ή κάτι άλλο που σου είπα, στο δρόμο. Όταν περπατάω στο δρόμο, όταν είμαι στο δρόμο στην Ερμού που έχει πολύ κόσμο, ή ξέρω εγώ, στο βγαίνει από το μετρό που έχει πάρα πολύ κόσμο. Περπατάω και κοιτάω εκεί που θέλω να πάω. Έχω ένα σκοπό. Δεν κοιτάω τους ανθρώπους. Δεν περιμένω να με αφήσουν οι άνθρωποι να περάσω. Δεν περιμένω να πάρω την άδειά τους για να περάσω. Αυτό που σου είπα είναι mental hack, social hack. Δεν κοιτάς τον άλλον στα μάτια όταν θες να περάσεις. Σου έχει συμβεί ποτέ να είσαι σε ένα πεζοδρόμιο, να πας να περάσεις, ξέρω εγώ, και να διασταυρωθείς με κάποιον, να κοιταχτείτε, να αλλάξεις πλευρά, να πας αριστερά, ξέρω εγώ, και να πάει και αυτός αριστερά και να γίνει το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Αν εσύ κοιτάς εκεί που θες να πας, θα το δει και θα σε κάνει στην άκρη για να περάσει. Είναι το ίδιο που έκανα εδώ στο μοναστηράκι που σου είπα, που το έδειξα. Σου λέω πάω ευθεία, προχωράω ευθεία. Δεν κοιτάω κανέναν άνθρωπο στα μάτια. Είναι αυτοί και προσδιορίζονται. Ακριβώς. Με βλέπουν αυτοί ότι θέλουν να πάω κάπου και λένε όπου αυτός ο τύπος θέλει να πάει κάπου. Ας τον αφήσω. Το game αυτό το πράγμα που είπες είναι social skills. Είναι όταν ανακαλύπτεις μια άλλη πραγματικότητα. Του εαυτού σου. Όχι μόνο του εαυτού σου, και της κοινωνίας. Γιατί βλέπεις ότι ο περισσότερος κόσμος πώς λειτουργεί. Το είδες και έξω στα μαγαζιά. Από τα 100 άτομα που υπάρχουν στα μαγαζιά, από τους 100 άντρες σε ένα μεγάλο κλαμπ, ο ένας θα πάει να μιλήσει, οι δύο. Το θέμα είναι εσύ που θες να ανήκεις. Θες να ανήκεις στο 1% ή στο 99%. Ναι. Αυτή την ελευθερία σου δίνει το game. Το είδες και χθες, είδες ας πούμε... Αυτό που μου είπες, που μου έκανε εντύπωση, που μου λες για αυτή την κοπέλα που της μιλάω, που ήταν η μελαχρινεύτη που χόρευε και πάω και της μιλάω και με αγκαλιάζει και ξέρεις, ήρθαμε κοντά. Και σου φάνηκε ότι την ήξερα. Αυτό είναι το θέμα να μπορείς να κάνεις. Και να γκαιμάρεις με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι στο περιβάλλον να μην καταλαβαίνουν ότι εσύ πας και την πέφτεις, κάνεις καμάκι. Να ανταποκρίνεται τόσο θετικά σε σένα που στέλνεις το κοινωνικό σήμα ότι την ξέρεις ήδη. Ότι είναι φίλοι σου, ξέρω εγώ, ότι είναι κοπέλες, ότι είναι οτιδήποτε. Και είδες οι τυπάδες από πίσω, οι δύο που λες, που ήταν δύο νταγλαράδες, δύο ντούκια. Που. Πώς το είπες, τι έκαναν. Κοιταζόντουσαν. Ναι, κοιταζόντουσαν και λένε τι γίνεται εδώ, ξέρω. Ναι, τι κάνει αυτός εδώ ο τύπος, ξέρω εγώ. Και κοιτάζανε. Σίγουρα αυτή η κοπέλα επειδή ήταν πολύ εντυπωσιακή, την είχαν δει. Την είχαν δει και τους άρεσε, σίγουρα. Απλά δεν θα πηγαίνανε ποτέ να τη μιλήσουν. Ακριβώς. Κανένας δεν είχε τα αρχίδια να πάει να τη μιλήσει όμως. Και μόλις βλέπουν εμένα ότι πάω και τη μιλάω και. Ναι, γιατί και τα αποκρίνουν και θετικά λένε τι είναι αυτός ο τύπος, ξέρω εγώ. Ή το αντίστοιχο στο. Που είχε πολύ κόσμο στο μαγαζί. Θυμάσαι. Που είχε πολύ κόσμο και ήταν τρεις ξανθιές μιλφάρες. Και πάω και μιλάω στη μία. Και επειδή ήμασταν στο διάδρομο και ξέρω εγώ και μπλοκάραμε και σε ένιωθες ότι ενοχλούμε. Ότι... Και ήταν ένας τυπάς που με κοιτούσε περίεργα. Εγώ δεν τον είδα καν, δεν τον παρατήρησα καν, τον αγνόησα. Και πάντα αυτό κάνω, τους άντρες, όταν είναι άντρες στο περιβάλλον ή δίπλα, που είναι άγνωστοι, που δεν είναι. Αν ο άντρας αυτός ήταν στην παρέα της κοπέλας, θα του μιλούσα, θα ήμουν κοινωνικός. Πάντα, αν θυμάσαι, στο είπα και το είδες και στην πράξη, όταν μιλάς σε μια παρέα. Είτε είναι παρέα μόνο με γυναίκες, είτε είναι παρέα μόνο. Μάλλον είτε είναι μόνο παρέα με γυναίκες, είτε είναι παρέα που έχει και άντρες μέσα, θα πρέπει να φροντίσεις να είσαι κοινωνικός με όλους. Να απευθύνεις το λόγο και στους άντρες. Ακόμα και να κάνεις ένα γεια, ας πούμε, μια χειραψία. Για να τους βγάλεις από το ότι δεν είμαι εδώ τώρα, ήταν στην πάρο για παιδί. Ναι, δεν είμαι απειλή, ξέρω εγώ. Είμαι να γίνεις μέλος της παρέας. Όπως για αυτή η κοπέλα στο μαγαζί που είδες που αγκαλιαστήκαμε, δεν θυμάμαι πώς τη λένε καν. Τη ρωτάω, τη λέω με ποιον είσαι εδώ και μου λέει με τα ξαδέρφια μου. Και χαιρέτησα τα ξαδέρφια της κατευθείαν, συστήθηκα. Και τα ξαδέρφια της ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα. Εγώ συστήθηκα στον άντρα, έμαθα το όνομά του. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Αλλά ναι, άμα ο άλλος είναι ένας άγνωστος. Βγάζει και το άγχος και της ίδιας ότι εγώ θα γράφω και μιλάμε έναν άγνωστο ενώ εσύ ανοίγεσαι. Και αισθάνεται και αυτή πιο άνετα. Ακριβώς. Και καταλαβαίνω ότι αυτός ο τύπος που μιλάω τώρα έχει κοινωνική αντίληψη. Έχει κοινωνική αντίληψη και
αν το συμπαθήσουν οι φίλοι μου ή τα ξαδέρφια μου, είναι θετικό. Δηλαδή μια κοπέλα τη νοιάζει. Ναι, ξέρεις τι, τη νοιάζει μια κοπέλα η άποψη που έχουν οι φίλες της ή η παρέα της για σένα. Δηλαδή ακόμα και αν αυτή η κοπέλα είναι η γκόμενά σου ή η γυναίκα σου. Τη νοιάζει, είναι σημαντικό να θεωρεί ο κοινωνικός της περίγυρος ότι εσύ έχεις αξία. Ναι. Ότι είναι με κάποιον που έχει αξία. Είναι πολύ σημαντικό. Αν ήταν και εξαδέρφια της ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Είναι οικογένειά της. Είναι πολύ σημαντικό. Ενώ η άγνωστη τύπη, όταν είναι ένας άγνωστος άντρας στην παρέα, μπορεί να είναι ένας τύπος που θέλει να. Που να πήγε και αυτός να την πέσει. Να πάει να προσεγγίσει την κοπέλα. Ή μπορεί να είναι ένας άγγελος που απλά κάθε δίπλα και μπορεί να σου πει: ξέρω εγώ τι κάθεσαι, εδώ με ενοχλείς. Τον αγνοείς. Του λες: ναι, ναι, μπρο, ένα λεπτό. Ναι, ναι, οκ. Του κάνεις ένα λεπτό. Τον κοιτάς για ένα δευτερόλεπτο. Ναι, ναι, ένα λεπτό. Συνεχίζεις και μιλάς στην κοπέλα. Δεν του δίνεις αξία, δεν ασχολείσαι μαζί του. Perfect.